Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής για τον άνθρωπο δημιούργησε το καταλληλότερο έδαφος για την εκδήλωση και την γιγάντωση του Alzheimer στον πληθυσμό. Με την επιστημονική κοινότητα να προσπαθεί τις τελευταίες δεκαετίες να δημιουργήσει μια θεραπευτική αντιμετώπιση μέσω και φαρμακευτικών σκευασμάτων που δρούν με σημαντικά αποτελέσματα στον ασθενή. Και φάρμακα υπάρχουν, έχουν τώρα θα κυκλοφορήσουν και κάποια καινούρια έρχεται από το εξωτερικό. Έχει αφιερωθεί πάρα πολύ μεγάλο πόσο ξεχρηματοδοτήσει για την έρευνα πάνω στην άνοια, γιατί ξαναλέω είναι μια νέα μάστιγα. Με ιδανικότερη προσέγγιση αυτή που έχει ολιστικά χαρακτηριστικά, οι επιστήμονε επιμένουν σε ένα θεραπευτικό σχήμα που περιλαμβάνει καλή σωματική και ψυχική υγεία του ασθενού, αλλά και ενδυνάμωση μέσω τη τεχνική των αναμνήσεων που παράγουν συναισθήματα και πάντα βοηθούν του ασθενεί να συνδέονται με όσα έχουν ζήσει. Πάντα υπάρχουν πολλές αφορμέ για να ξυπνήσουν αναμνήσεις και αυτή η αναδρομή, αυτή η ικανότητα του ανθρώπου, του μεγαλύτερου σε ηλικία, να αναφέρει τα παλιά, να, να γυρίσει πίσω στα παλιά, να αφηγηθεί τα παλιά, τον κάνει να νιώθει ότι ακόμα μπορεί να μοιραστεί κάτι, να υπάρχει. Είναι και μια μια ευκαιρία για να νιώσει πάλι την ταυτότητά του. Με τη συμπλήρωση ενό χρόνου λειτουργίας του Κέντρου ημέρας Αλτσχάιμερ Νεφέλη στο Ηράκλειο, οι 800 περίπου συνεδρίε με πάσχοντε και φροντιστέ καταδεικνύει την έκταση τη ανάγκη για στήριξη. Ε, τα νούμερα εκφράζουν ότι και οι ανάγκε είναι πάρα πολύ μεγάλε. Είναι γνωστό, βέβαια, αυτό ότι ο πληθυσμό γυράσκει και οι άνθρωποι με προβλήματα γνωστικά αυξάνονται. Στα άμεσα σχέδια είναι η εφαρμογή προγραμμάτων μέσω των δομών του Δήμου σε μια προσπάθεια να βοηθηθούν άτομα που το Αλτσχάιμερ έχει επηρεάσει τη ζωή του και τη λειτουργικότητά του, αλλά και όσου του φροντίζουν ένα πρόγραμμα α, πιλωτικό έχουμε για τη δεύτερη κοινότητα, κατοίκων νοσηλείας, κυρίως α, ηλικιωμένων, μη αυτοεξυπηρετούμενων ή μερικώς αυτοεξυπηρετούμενων και είναι ένα πρόγραμμα που θέλουμε να επεκτείνουμε α, αν έχουμε το προσωπικό και τα στελέχη και σε άλλες κοινότητες. Συνεργαζόμαστε στενά με την ψυχιατρική και την κυρία Μπάστα, έχουμε πολλά σχέδια για το μέλλον προκειμένου να φροντίσουμε τους ανθρώπους που μας χρειάζονται. Μελανό σημείο ακόμη όμω, μέχρι και σήμερα, παραμένει το πλαίσιο τη στήριξη τη περιπτώσει αδυναμία που οι ασθενεί χρειάζονται δικαστική συμπαράσταση, χωρί αυτό να πηγαίνει παράλληλα εκτό από την τυπική φροντίδα και την ουσιαστική. Το ουσιαστικό μένει δυστυχώς κενό. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει και εμείς ως πολίτες και ως άνθρωποι σε κάθε περίπτωση όταν εντοπίζουμε ότι υπάρχουν περιστατικά ατόμων που πάσχουν από άνοια ή άλλες διανοητικές και ψυχικές παθήσεις και δεν έχουν κάποιον συγγενή να τους φροντίσει, εμείς οι ίδιοι να ενημερώνουμε είτε τον εισαγγελέα είτε το το δικαστήριο, ούτω ώστε αυτοί να κινήσουν αυτεπάγγελτα τι διαδικασίε και οι άνθρωποι να μπορέσουν να βρουν πραγματικά βοήθεια και προστασία.